η Εκκλησία όσο και ο στρατός στάθηκαν πάντοτε στις προφυλακές αυτού του έθνους και κράτησαν ψηλά τη σημαία της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Και βεβαίως παρακολουθώντας κανείς αυτό το έργο, μαθαίνει και ορισμένες πτυχές που για τους πολλούς δυστυχώς είναι άγνωστες ή και ξεχασμένες. Η Εκκλησία υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρος στους αγώνες του έθνους και μερικές φορές μέχρι και παρεξηγήσεως. Γιατί όταν παραδείγματος χάριν ο Μητροπολίτης τότε Κοριτσάς Φώτιος, ο οποίος κατακρεουργήθηκε από τους κομιτατζίδες, σε κήρυγμά του έλεγε στο λαό «Δε σας λέω πλέον οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, αλλά σας λέω οφθαλμούς αντί οφθαλμού και οδόντας αντί οδόντος», όταν έλεγαν τα αρχιερατικά του χείλη μια τέτοια φράση, οπωσδήποτε απομακρυνότανε από την καθαρή διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά το υπέρτατο καθήκον απέναντι της πατρίδος για την ελευθερία και την ανεξαρτησία των ανθρώπων, που είναι δώρο του Θεού στον κάθε άνθρωπο, οδηγούσε και αυτούς ακόμη τους ταγούς της Εκκλησίας να αναλάβουν ρόλους οι οποίοι ενδεχομένως ανήκαν σε άλλους. Αλλά στα δύσκολα χρόνια και στις καμπές της ιστορίας δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία οι φιλοσοφίες. Σημασία έχει η πρακτική η οποία οδηγεί σε ένα σταθερό αποτέλεσμα. Αυτή η Εκκλησία δοκίμασε τις χαρές και τις λύπες αυτού του λαού. Γι' αυτό και έχει ζυμωθεί μαζί του κατά ένα τρόπο ο οποίος αυτούς τους δύο θεσμούς τους θεωρεί ότι είναι αχώριστοι και αξεδιάλυτοι. Και βέβαια στις ώρες και στις ημέρες και στις εποχές της ειρήνης υπάρχουν οι λεγόμενοι διακριτοί ρόλοι, γιατί τότε ο καθένας έχει την αποστολή του. Αλλά όταν αυτό το έθνος βρέθηκε σε δύσκολες ώρες, όταν οι πολιτικές ηγεσίες έπαυσαν να υπάρχουν, όπως παραδείγματος χάρη στην περίοδο της τουρκοκρατίας ή ακόμα και στην περίοδο της εχθρικής κατοχής της χώρας μας, τότε η Εκκλησία ανέλαβε εθναρχικό ρόλο και αντικατέστησε και τις πολιτικές ακόμα δυνάμεις. Για να αποδεικνύει ότι ο κλήρος και ο λαός είμαστε από το ίδιο κοινωνικό αμάλγαμα, προερχόμαστε από την ίδια κοινωνική ζύμη και αποτελούμε ανθρώπους που αισθανόμαστε την εγκύτητα και τη συγγένεια και τη φιλετική και τη θρησκευτική και τη γλωσσική, η οποία μας συνδέει όλους μας. Τα διδάγματα από το Μακεδονικό Αγώνα έχουν τις προεκτάσεις τους στη σημερινή εποχή. Γιατί είναι γνωστό ότι οι αιώνες αντιγράφουν αλλήλους και ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτή η ανακύκλωση της ιστορίας είναι ένα φαινόμενο για το οποίο έχουν μιλήσει πολλοί. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε την ιστορία μας, γιατί όποιος ξεχνάει πληρώνει πολύ ακριβά. Απλούστατα γιατί επαναλαμβάνει τα ίδια σφάλματα τα οποία στο παρελθόν είχε διαπράξει, με αποτέλεσμα να πληρώνει πολύ ακριβό αντίτιμο κάθε φορά που διαπράττει τα σφάλματα αυτά. Γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες στις επετειακές εκδηλώσεις που μας ξαναφέρνουν στη θύμησή μας ξεχασμένα, όπως είπα, γεγονότα
καθώς επίσης και σε τέτοιου είδους θεατρικά έργα, τα οποία με πρακτικό τρόπο μεταφέρουν στη σημερινή εποχή διαχρονικά μηνύματα, που δυστυχώς είναι πάντοτε επίκαιρα, όπως είναι επίκαιρο και σήμερα το θέμα της Μακεδονίας, γιατί η Μακεδονία είναι αυτή στην οποία κατοικούμε και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ελλαδικής επικράτειας, που όμως ο αλυτρωτισμός των γειτόνων μας δυστυχώς δεν είναι διατεθειμένος να σεβαστεί αυτό το στάτους το οποίο υπάρχει από μακρού και επιδιώκει με δόλια μέσα πραγματικά να αλλοιώσει τον εθνικό χαρακτήρα τον οποίον έχει η Μακεδονία και να δημιουργήσει ένα νέο μακεδονικό πρόβλημα σε μια εποχή που το γειτονικό κράτος μας έχει απόλυτη ανάγκη. Γι' αυτό και θέλω να σας πω πως ένα άλλο μήνυμα το οποίο είναι πολύ χρήσιμο σήμερα να το πούμε είναι ότι παρόλα όσα συμβαίνουν η Ελλάδα είναι ισχυρή, η Ελλάδα είναι δυνατή, η Ελλάδα αν θέλει μπορεί να υπερασπιστεί τα δίκαιά της με κάθε νόμιμο και θεμητό τρόπο. Και όλοι μας είμαστε σύμφωνοι, πιστεύω, ότι πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά της, τα οποία προέρχονται εκ της ιδιότητός της ως ισότιμου μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να εξαναγκάσει και εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να υποταχθούν εις το δίκαιο και εις την ηθική, τελικά να αναγνωρίσουν το δίκαιο και την ηθική εκεί όπου υπάρχουν. Γι' αυτό εγώ ουσιαστικά δεν φοβούμαι. Δεν φοβούμαι από τις εξελίξεις, αρκεί όλοι να έχουμε την επαγρύπνηση που χρειάζεται και να κάνουμε εγκαίρως χρήση των νομίμων μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας και δεν ομιλώ για πολεμικές επιχειρήσεις, άπαγε της βλασφημίας, προκειμένου έτσι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια, έστω και αν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μας εφέρθη κατά τρόπον ο οποίος μας έχει πικράνει, μας έχει ταπεινώσει, μας έχει πονέσει, μας έχει δημιουργήσει την αίσθηση μιας αφόρητης αδικίας, την οποία ο λαός μας πολύ δύσκολα πρόκειται να αποδεχθεί. Έτσι λοιπόν θέλω να συγχαρώ από τη θέση αυτή τα παιδιά αυτά. Να συγχαρώ τον πατέρα Γεράσιμο που είχε το γενικό πρόσταγμα της σκηνοθεσίας που ήταν άψοχη κατά τη γνώμη μου. Δεν είμαι και πολύ θεατρόφιλος, αλλά από ό,τι είδα ήταν όλα άψογα και θα άντεχαν σε πολύ αυστηρές θεατρικές κριτικές. Να συγχαρώ αυτά τα παιδιά τα οποία με τη συμμετοχή τους σε ένα τέτοιο θεατρικό έργο απέδειξαν ότι η νεολαία μας δεν είναι αδιάφορη για τα εθνικά προβλήματα και τα ηθικά και πνευματικά προβλήματα της εποχής μας. Πολλές φορές επικρίνουμε τη νεολαία μας, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ εφεκτικοί και πολύ προσεκτικοί όταν ρίπτομε τον λίθον του αναθέματος επί των κεφαλών των νέων παιδιών μας, γιατί δεν είναι όλα ξεστρατισμένα. Είναι παιδιά τα οποία έχουν επίγνωση και τα οποία αγαπούν αυτόν τον τόπο. Και είμαι βέβαιος ότι εάν το απαιτήσει η στιγμή, είναι διαθέσιμα και τον εαυτόν τους ακόμη να θυσιάσουν υπερπίστεως και πατρίδος, γιατί όπως το είπε όπως το είπε κατ' επανάληψη το έργο απόψε και το ακούσαμε, η πίστη και ο πατριωτισμός, Ορθοδοξία και Ελλάδα είναι τα θεμέλια του πολιτισμού αυτού του λαού και αυτού του έθνους. Και αυτά τα θεμέλια δεν πρέπει κανείς
να επιτρέψει να σαλευθούν, γιατί τότε και όλο το οικοδόμημα το οποίο είναι πάνω σε αυτά τα θεμέλια στηριγμένο θα καταρρεύσει με πάταγο και θα επιπέσει επί των κεφαλών μας. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν απόψε παρόντες εδώ, γιατί με την παρουσία σας ενισχύετε τις προσπάθειες αυτές και ενθαρρύνετε εκείνους οι οποίοι αισθάνονται μέσα τους τον πόνο για την πατρίδα, αισθάνονται μέσα τους την αναγκαιότητα μιας ηθικής ενίσχυσης των χαρακτήρων και των συνειδήσεων. Όλοι μαζί λοιπόν οι Έλληνες, σήμερα ιδιαίτερα απαιτούμε να είμαστε ενωμένοι. Απαιτούμε και οι πολιτικές μας ηγεσίες να ενωθούν όταν έχουν να αντιμετωπίσουν εθνικά προβλήματα, γιατί τα εθνικά θέματα δεν επιδέχονται πολιτική καπηλεία. Πρέπει οι πάντες να δούνε το συμφέρον του έθνους και αυτό νομίζω είναι εκείνο το οποίο σήμερα προέχει, εάν θέλουμε πραγματικά να βρεθεί μια λύση που θα είναι δικαία για το έθνος των Ελλήνων και θα είναι και αποτελεσματική για το μέλλον αυτής της πατρίδος. Σας εύχομαι να έχετε την ευλογία του Θεού και η χάρις των Αγίων να είναι πάντοτε μαζί σας.